ευθύνες σε όλους πλην του ιδίου και της κυβέρνησής του για την κατάσταση της οικονομίας που, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, τον υποχρέωσε να προσφύγει στο μηχανισμό στήριξης, καταλογίζει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Δημήτρης Χριστόφιος. Το διάγγελμά του, με το οποίο ανακοινώνει επισήμως στον λαό την επώδυνη, όπως χαρακτηρίζει, συμφωνία με την Τρόικα για το μνημόνιο, αναφέρεται συγκεκριμένα στις ευθύνες των τραπεζών και του πρώην διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας, αλλά και στην περιραίουσα ατμόσφαιρα που δημιούργησε, όπως υποστήριξε, η συνεχής υπόσκαψή του που δεχόταν τόσο στο διεθνή, από το διεθνή τύπο, όσο και από την αντιπολίτευση. Να δούμε ένα απόσπασμα των δηλώσεων του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Είναι αλήθεια ότι οι αποφάσεις των διοικήσεων των τραπεζών και ο πλημελής έλεγχος της Κεντρικής Τράπεζας κοστίζει στην Κύπρο πολλά δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία για να καλύψουμε υποχρεωθήκαμε να απευθυνθούμε στον μηχανισμό. Εμείς ποτέ δεν διεκδικήσαμε το αλάθητο. Δεν μπορεί όμως αυτό να αποτελεί πρόσχημα για να φορτώνονται τα πάντα στον πρόεδρο και την κυβέρνηση. Μα τώρα, Κυριάκο, στην συνέχεια λέει ο Πρόεδρος Δημοκρατίας ότι χτύπησε πολλές πόρτες, να πούμε απλά λόγια, για να εξασφαλίσει κάποιο δάνειο, όμως τις βρήκε κλειστές. Γι' αυτό λοιπόν και αναγκάστηκε να προσφύγει στο μηχανισμό. Ακριβώς, αφού σημειώνει πως είναι με πόνο ψυχής που αναγκάστηκε να προσφύγει στο μηχανισμό, ο κ. Χριστόφιας παραδέχεται πως παρά τις προσπάθειες του δεν κατέστη δυνατόν να εξασφαλίσει χρηματοδότηση από άλλη πηγή, πονώντας προφανώς τη Ρωσία και την Κίνα. Γεγονός που, όπως υποστηρίζει, κατέστησε μονόδρομο την προσφυγή στο μηχανισμό για την διάσωση, όπως επέμεινε, των τραπεζών. Και αυτό, όπως υποστήριξε, αποδεικνύεται από το γεγονός ότι για τη στήριξη των τραπεζών θα χρειαστούν περί τα 10 δισεκατομμύρια ευρώ και μόλις 1,5 δισεκατομμύριο για τα ελλείμματα του κράτους. Ακόμα ένα απόσπασμα της δηλώσεων του Πρόεδρου. Ανεξαρτήτως των ευθυνών των τραπεζών για την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε, δεν μπορούμε να τις αφήσουμε να καταρρεύσουν. Αυτό θα ήταν ανεύθυνο και εγκληματικό για τον τόπο και τον λαό. Η κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος θα συμπαρέσυρε στην καταστροφή ολόκληρη την οικονομία και θα έφερνε απερίγραπτη στοιχεία σε χιλιάδες οικογένειες απλών ανθρώπων. Τώρα, τι γίνεται, Κυριάκο, όσον αφορά τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα? Τι είπε ο Σε ό,τι αφορά με τη διαπραγμάτευση με την Τρόικα, ο πρόεδρος υπεραμύθηκε των κυβερνητικών χειρισμών, καθώς, όπως επέμεινε, η κυβέρνησή του κατόρθωσε να εξαντλήσει όρατα περιθώρια διαπραγμάτευσης και να πετύχει τους κεντρικούς της στόχους. Mm-hmm. Να διατηρήσει τον εθνικό έλεγχο εκμετάλλευσης φυσικού αερίου, να αποφύγει σε πρώτο χρόνο τις συνειδητοποιήσεις ημικρατικών οργανισμών και να περισσώσει, μεταξύ άλλων, την ΆΤΑ και τον 13ο μισθό και το συνεργατικό κίνημα. Mm-hmm. Και αυτό, όπως επανέλαβε, παρά την συνεχή υπόσκαψη που δεχόταν τόσο στο εξωτερικό όσο και εκ των έσω. Να δούμε το επόμενο σημείο. Στο εσωτερικό είχαμε να αντιμετωπίσουμε την διαρκή άσκηση πίεσης για να υπογραφεί άρον-άρον το μνημόνιο. Φτάσαμε στο σημείο να ακούμε από τα χείλη, τα πιο επίσημα χείλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι διαδίδεται πως οι υπουργοί ζητούν την υπογραφή του μνημονίου και ο πρόεδρος αρνείται. Από όπου και αν προέρχεται αυτό το κουτσομπολιό, γιατί περί αυτού πρόκειται, αντιλαμβάνεστε ότι είναι συκοφαντία, φοβερά ζημιογόνα, η οποία υπέσκαψε την διαπραγματευτική μας θέση. Τώρα, στο κλείσιμο του διαγγέλματος, Κυριάκο, ο πρόεδρος αφήνει, αν θέλεις, και μία νότα αισιοδοξίας. Αφού σημειώνει πως οι στιγμές δεν προσφέρονται για λαϊκισμό, αλλά επιβάλλουν τη μέγιστη ενότητα εν όψη, όπως υποδεικνύει και του καθορισμού του ποσού ανακεφαλοποίησης των τραπεζών και της διαδικασίας επικύρωσης του μνημονίου από τα κοινοβούλια χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απέφθινε έκκληση για ενότητα στο εσωτερικό μέτωπο, δίνοντας παράλληλα και μία νότα αισιοδοξίας ότι μπορούμε όλοι μαζί να τα καταφέρουμε και αυτή τη φορά, όπως και το 1974. Να δούμε το απόσπασμα. Αλλά πριν από αυτό, να πούμε στους τηλεθεατές ότι ολόκληρο το διάγγελμα του Πρόεδρου της Δημοκρατίας είναι ανεστημένο στο πόρταλ του Αντένα, το antennaago.com, από τις 8 ακριβώς. Τούτη την ώρα προέχει η υπεράσπιση της Κύπρου μας, η επιβίωση και το μέλλον των ανθρώπων της. Εκφράζω την βεβαιότητα ότι μαζί ενωμένοι μπορούμε και πάλι να ξεπεράσουμε τις δυσκολίες, όπως το κάναμε και μετά το 1974, όταν η πατρίδα μας καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερός από την τουρκική εισβολική κατοχή.